Οδηγό τη δική μα πορεία θα συνεχίσει να είναι η παρακαταθήκη του οράματο των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821 για μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα. Με αυτό το μήνυμα έκλεισε το χαιρετισμό του ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη στην εμβληματική εκδήλωση για τον επίσημο εορτασμό τη επαιτίου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εκείνο που προέχει είναι με έργα ή πολιτικέ να τιμήσουμε έμπρακτα το νόημα και τη σημασία τη εθνεγερσία, συνειδητοποιώντα το δικό μα χρέο έναντι του Κυπριακού Ελληνισμού είπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ιδιαίτερο τούτη τη χρονική περίοδο που Ελλάδα και Κύπρο αντιμετωπίζουν σημαντικέ εθνικέ προκλήσει, το χρέο αυτό επιβάλλει πρωτίστω να πορευθούμε σε συνθήκε αραγού ενότητα και σύμπνοια προκειμένου να προσθέσουμε τη δική μα σελίδα στην ιστορία του έθνους, υπερασπιζόμενη την επιβίωση του ελληνισμού. Αγωνιζόμαστε κυρίες και κύριοι, για την επίτευξη μιας λύσης που θα δημιουργεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος. Ένα κράτος απαλλαγμένο από ξένα στρατεύματα και εγγυήσει, όπως και οι, οι αδελφοί της Μητροπολιτικής Ελλάδας είχαν, είχαν οραματιστεί το κράτος τους πριν από 200 ακριβώς χρόνια. Την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας με την Επιτροπή Εορτασμών Κύπρου χαιρέτησαν επίση ο πρέσβη τη Ελλάδα Θεοχάρης Λαλάκο και ο πρόεδρο τη Επιτροπή Γιώργο Μπαμπινιώτη. Γιατί το νήμα που μα συνδέει, ελλαδικό και κυπριακό ελληνισμό, με το 1821 δεν έχει κοπεί. Είναι το νήμα με το οποίο εφαίνεται αιώνε τώρα στο μυστικό εργαστήριο τη ψυχή του λαού μα το εθνικό μα σύμβολο, η γαλανόλευκη. Η Κύπρος με λογισμό και όνειρο συνεορτάζει με την Ελλάδα την επέτειο των 200 χρόνων της ελληνικής παλιγγενεσίας του 1821. Έχει δε έναν πρόσθετο λόγο να συνεορτάζει στην ουσία της και να αποτιμά σε όλη της την έκταση την επέτειο αυτή λόγω των πληγών που έχει αφήσει ακόμη στο σώμα τη η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή μεγάλου μέρους της Κυπριακής γης. Η εκδήλωση περιλάμβανε σύντομο το κιμαντέρ με τίτλο «Κύπρος 1821-2021» και έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, που ακούστηκε σε πρώτη εκτέλεση το έργο για βαρύτονο και ορχήστρα εγχόρδων της Κύπρου Φως του 21